το ταλαντό. Σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νυχτάς και ενώ πληθαίνουν τα κεριά το φέγγος του καθολικού εσύ δυστυχισμένε μου κοιμάσαι και ονειρεύεσαι. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Αύριο είναι Κυριακή, μια εκπομπή ακόμη κοντά σας. Τελειώνουμε τον μήνα Σεπτέμβριο, τελευταίο Σάββατο σήμερα του Σεπτεμβρίου και πάλι κοντά σας η εκπομπή μας. Να ευχηθώ καλό μήνα για τον μήνα Οκτώβριο που μπαίνει σε λίγες μέρες. Από σήμερα ξεκινάμε μια ωραιότατη συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά με τις δικές του εκπομπές «Εν ωρία εν δράση». Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τον αδελφό και συλλειτουργό, ο πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο, για όλο αυτό το υλικό που μου έστειλε, το οποίο θα διανθίζει και τις δικές μου εκπομπές μέσα από το φιλόξενο, όπως πάντα, Hellenic TV, που κρατάει ζωντανή την Εκκλησία στα δικά σας σπίτια. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα και για τη δική μου εκπομπή που έχει επιστρέψει και πάλι ξανά μετά από απουσία 2 ετών. Όπως προανέφερα, το «Εν ωρία εν δράση» είναι μια πραγματικά δράση ενοριακή του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά. Υπεύθυνος του προγράμματος αυτού είναι ο πατήρ Γεώργιος, ο Γεωργακόπουλος, και στην σημερινή μας εκπομπή θα παρακολουθήσουμε μια ομιλία που έγινε σε Αγρυπνία για τον Άγιο Ιερό Θεοαρεπαγή, τον πρώτο επίσκοπο Αθηνών, και ο μιλητής θα είναι για μας ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Παρονοξίας, κύριος Καλλίνικος. Ας τον ακούσουμε. Η τέλεση, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, της απόψινής νυχτερινής Θείας Λειτουργίας συμπίπτει με την εορτή του Αγίου Πατρός ημών Ιεροθέου, πρώτου Επισκόπου Αθηνών. Και όπως αναφέρεται στον βίο του και καταγράφεται με την φράση «Το Παύλο ηλίευσε της θεηγόρης ρήμαση», ο Ιερόθεος υπήρξε ένας εκ των πολύ ολίγων πρώτων μαθητών του Αποστόλου Παύλου. Ακούσαμε σήμερα κατά την ανάγνωση του Αποστολικού Αναγνώσματος της περικοπής που σήμερα αναγινώσκεται και είναι αυτή η ιδία περικοπή με αυτή που αναγινώσκεται κατά την εορτή του Αποστόλου Παύλου, την ομιλία του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών στον Άριο Πάγο. Όπου με τον τρόπο που οι Αθηναίοι θα ήθελαν καλύτερα, τους απευθύνθηκε ο Παύλος, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δυσιδαιμονεστέρους ημάς θεωρώ. Διερχόμενος γάρ και αναθεωρώντα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, ενώ επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Ον ουν αγνοούντες ημείς, τούτον εγώ καταγγέλω ημίν. Παίρνει αφορμή ο Παύλος όταν έρχεται στην πόλη την περιοάκουστη των Αθηνών, παίρνει αφορμή από ένα βωμό που βρήκε
μέσα στην αγορά που περιήρχεται, μέσα στην πόλη, αφιερωμένο σε κάποιο από τους θεούς του Ολύμπου ή κάποιους άλλους μικροτέρους θεούς, αλλά το αγνώστο Θεό, στον άγνωστο Θεό. Αυτό εξέφραζε την εσωτερική ανησυχία ορισμένων Αθηναίων, μήπως υπάρχει κάποιος Θεός που δεν τον εγνώριζαν και έπρεπε και σε Αυτόν να αφιερώσουν ένα βωμό. Βλέπετε, ο Παύλος με το χάρισμα που έχει, το έμφυτο που είχε και στη συνέχεια μετά την κλίση του πορευόμενος προς τη Δαμασκό να διώξει τους πρώτους χριστιανούς εκεί και έλαβε το μήνυμα του ουρανού, γιατί ο Κύριος μας ως παντογνώστης γνώριζε την αγαθότητα και το καλοπροαίρετον της καρδίας του και τον εκάλεσε και μετενόησε ο Παύλος αμέσως και ειλικρινώς και πάντοτε ήλεγχε τον εαυτό του, διότι υπήρξε διώκτης των μαθητών του Κυρίου. Ο Παύλος λοιπόν, με το χάρισμα που είχε, το έμφυτο, αλλά και αυτό που έλαβε από τον Θεό, το μεγάλο χάρισμα να γίνει ένας εκ των Αποστόλων, να γίνει μαθητής του Κυρίου μας, όταν δεν είχε γνωρίσει προσωπικά τον ίδιο τον Χριστό μας, ο ίδιος όπως οι άλλοι μαθητές. Και έγινε αυτός ο μεγάλος διαπηρήσιος κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Απόστολος των Εθνών, και χρησιμοποίησε το χάρισμα αυτό για τη σωτηρία των ανθρώπων και προσαρμοζόταν σε κάθε περιοχή πώς κατά τον καλύτερο τρόπο θα προσύγγιζε τους ανθρώπους ήταν μέσα στην πλάνη, μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού. Εν προκειμένου δε είδατε με αυτόν τον τρόπο τους Αθηναίους και με το ρητορικό ύφος που χειρίστηκε, που τότε χειρίζονται εκείνοι, και με το πλησίασμα που έκανε μέσω αυτού του βωμού που αναφέραμε, τον οποίο χρησιμοποίησε για να τους πει ότι αυτόν που τον Θεό, που εσείς ενώ αγνοείτε τον λατρεύετε, γι' αυτόν θα σας μιλήσω εγώ. Είδατε λοιπόν, αδελφοί μου, πόσο όμορφα πλησίασε τους Αθηναίους ο Παύλος και τους εξιστόρισε εν συντομία το έργο του Κυρίου μας στην γη. Και κατέληξε με την φράση, αφού είναι ένας πολύ ωραίος λόγος του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορώ απόψε να τον αναλύσουμε όλα, θα ήταν αντικείμενο αναλύσεως πολλών εβδομάδων. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου κατέληξε «Αναστήσας αυτόν εκ νεκρών». Η Ανάσταση του Κυρίου μας, αδελφοί μου, ολοκληρώνει όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπου. Και όταν άκουσαν, λέει, οι Αθηναίοι «Ανάσταση νεκρών», έβαλαν τα γέλια περιφρονητικά και του είπαν «Καλά, θα σε ξανακούσουμε καμιά άλλη φορά». Και έφυγαν. Και προφανώς ο Παύλος θα ένιωσε μέσα στην καρδία του μια πικρία, μια απογοήτευση. Αλλά ήταν πρόσκαιρη, αδελφοί μου. Μέσα από τους πολλούς που είχαν συγκεντρωθεί έμειναν 2-3 ψυχές. Και αναφέρεται και συγκεκριμένα στο βιβλίο των Πράξεων ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και γινή της ονόματι Δάμαρης. Ανάμεσα σε αυτούς, με πολύ λίγες πληροφορίες και με μία αμφισβήτηση πολλών στοιχείων γύρω από το πρόσωπο αυτό, είναι ο Άγιος Ιερόθεος,
ο οποίος κατά την παράδοση και της Εκκλησίας μας υπήρξε και ο πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, ο οποίος ασφαλώς θα οδηγήθηκε στην πίστη την Ορθόδοξη και αυτός είχε μια εξέχουσα θέση, ήταν βουλευτής ο Ιερόθεος από τον Διονύσιο. Κατ' άλλους, πατέρας και ερμηνευτάς και αγιολόγους από τον Διονύσιο, ο Διονύσιος εδιδάχθη για τα της θείας διδασκαλίας του Παύλου από τον Ιερόθεο. Η ουσία, αδελφοί μου, ότι υπήρξε ο Ιερόθεος ένας συνέκδημος, όπως ονομάζεται, του Αποστόλου Παύλου. Ένας που τον ακολούθησε, τον Παύλο. Και στη συνέχεια έγινε ένας πιστός και ομολογητής χριστιανός, που και εδώ διχάζονται οι απόψεις, κατ' άλλους εις γύρας ανεπαύσα το βαθύ, ειρηνικός, κατ' άλλους δε φέρεται ως ιερομάρτης, καθότι είχε γίνει επίσκοπος, ιερομάρτης ονομάζεται όπως και ο Διονύσιος. Η παράδοση όμως της Εκκλησίας μας και για τον Διονύσιο και για τον Ιερόθεο είναι ότι έκαναν βαθύτατες θεολογικές καταγραφές από την εμπειρία που είχαν και, όπως λέγει και σε ένα εκ των απολυτικίων, στα απόρριτα της πίστεως οδηγηθέντες από τον Απόστολο Παύλο. Έχουν περάσει από τότε πάνω από 2.000 χρόνια. Και εμείς τιμούμε τους Αγίους. Εδώ μάλιστα στον Πειραιά έχει και έναν περικαλέστατο ιερό ναό στην είσοδο του λιμένος, του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, κάτι όχι σύνηθες. Έχει η Αθήνα ναό και έχει και ο Πειραιάς. Για τον Άγιο Ιερόθεο ίσως πολύ λιγότερο. Υπάρχουν ναοί ή και ονόματα, τα οποία συνήθως περιορίζονται σε ονόματα μοναχικά. Και ως εκ τούτου εν συνεχεία, ιερομονάχων και επισκόπων ορισμένων. Σε περιοχή όμως κοντινή προς τον Πειραιά, τιμάται ιδιαίτερα ο Άγιος Ιερόθεος, στην επαρχία Μεγαρίδος, και είναι σύνηθες το όνομα και σε μικρά παιδιά, όχι μόνο ως μοναχικό δηλαδή όνομα να δίδεται. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι η Εκκλησία μας τιμά και προβάλλει αυτές τις μορφές που γιορτάζουν και σε δύο ημέρες, 3 και 4 Οκτωβρίου κατέτος. Μας προβάλλει τις μορφές αυτές και είναι μια συνεχής κλίσης, αγαπητοί μου αδελφοί, για όλους μας. Σε ένα περίγυρο πολύ αρνητικά διακείμενο που ήταν οι Αθηναίοι, σε έναν χώρο που τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε ίχνος πίστεως, πραγματικής πίστεως στον αληθινό Θεό, που όμως και οι άνθρωποι ζούσαν ανάμεσα στην ευδαιμονία, οι περισσότεροι, και πολύ λίγοι σε έναν βαθύτερο προβληματισμό. Έβλεπαν ότι δεν υπήρχε ικανοποίηση
με τους θεούς σε εισαγωγικά που μέχρι τότε είχαν από τους προγόνους τους διδαχθεί. Οι θεοί οι οποίοι ήταν ομοιοπαθείς με τους ανθρώπους και με εμπάθεια πολλές φορές και πάθη πολύ χειρότερα από έναν μέσο άνθρωπο. Αυτό προβλημάτιζε και τότε πια τα χρόνια εκείνα της παρακμής της ειδωλολατρίας, προβλημάτιζε τους σκεπτωμένους ανθρώπους. Και σε κάποια συγκεκριμένη περίοδο θυμάστε και τον Σοκράτη, ο οποίος αναζητούσε κάτι βαθύτερο. Γι' αυτό και σε πολλά μοναστήρια, ιδιαίτερα στο Αγίου Όρους, στον Πρόναο, υπάρχουν κάποιες αποτυπώσεις και ιστορήσεις του Σοκράτη και κάποιων άλλων, με την έννοια ότι αυτοί ήταν πνεύματα που δεν ικανοποιούνται με αυτό που τους προσεφέρετο μέχρι τότε και αναζητούσαν κάτι ουσιαστικότερο και πραγματικό. Μέσα πάντως σε αυτό το κλίμα, το πολύ αρνητικό, βλέπουμε ότι βρίσκονται κάποιες ψυχές και από το κήρυγμα του Παύλου στον Άριο Πάγο επηρεάζονται ή και συγκλονίζονται και ακολουθούν και προφανώς πήγαν να ρωτήσουν κάτι παραπάνω. Και αυτοί όταν ικανοποιήθηκαν από τον Παύλο προφανώς το διέδωσαν και σε κάποιους άλλους αυτά που άκουσαν για μια διαφορετική πίστη η οποία προσφέρει την αγάπη στους ανθρώπους, την αγάπη που είναι ο ίδιος ο αρχηγός της πίστεως, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που έφτασε να σταυρωθεί για να σώσει τους ανθρώπους και να αναστηθεί για να ολοκληρώσει τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Είναι ένα μήνυμα, αδελφοί μου. Πολλές φορές κι εμείς επηρεαζόμαστε από τον περίγυρο και θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα. Και έτσι πολλές φορές βάζουμε μαξελαράκια συνειδήσεως, όπως έλεγε και ένας γέροντας, για την πορεία της ζωής μας. Αφού όλοι είναι πάνε έτσι, εμείς δεν μπορούμε να αντισταθούμε, και όμως αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος των χριστιανών. Κόντρα στο ρεύμα. Όπως πήγαν ο Διονύσιος, ο Ιερόθεος, η Δάμαρης και άλλοι άγνωστοι σε εμάς. Και τελικώς στην πορεία η πόλη των Αθηνών έγινε μια πόλη χριστιανική και μάλιστα κατέστηκε η έδρα μιας ολόκληρης τοπικής εκκλησίας, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια πόλη βέβαια που πάλι τώρα, τα τελευταία χρόνια, όπως και όλες οι μεγάλες πόλεις της χώρας μας, αλλοιώνονται ως προς την ελληνορθόδοξη ταυτότητά τους. Εμείς υπηρετούμε, διακονούμε σε επαρχία. Και αυτό το στοιχείο θα λέγαμε ότι είναι πιο περιορισμένο. Γι' αυτό όταν ερχόμεθα εδώ στην Αθήνα και ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο του πάντοτε κάθε χρόνο λόγω της συγκλήσεως αυτή την περίοδο της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, βλέπουμε αυτή την διαφορά. Όσοι μάλιστα, όπως η ταπεινότητά μου, γεννηθήκαμε μέσα στο κέντρο της Αθήνας πλέον, στη γειτονιά την ίδια με τον Ποιμενάρχη σας, στην περιοχή της Κυψέλης, βλέπουμε αυτή την αλλίωση. Την αλλίωση που δεν είναι αλλίωση απλά πληθυσμιακή. Δεν είναι αλλίωση φυλών διαφόρων που υπάρχουν. Είναι και αλλίωση του τρόπου ζωής που συμπαρασύρει
και γενικότερα τις συνήθειες και τις παραδόσεις μας. Χρειάζεται λοιπόν και σήμερα εμείς πλέον οι χριστιανοί να αντιστεκόμεθα, να μην παρασυρώμεθα μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα που κάνει την ανάμιξη αυτή και την πολιτοποίηση. Καλούμεθα να σταθούμε εμπνεόμενοι από το παράδειγμα και αυτών των Αγίων μας που μνημονεύουμε και ορτάζουμε σήμερα και αύριο, αλλά και όλων των Αγίων μας, οι οποίοι δεν παρασύρθηκαν από το ρεύμα της εποχής. Οι μάρτυρες τι ήταν, αντιστάθηκαν και έδωσαν και το αίμα τους, τρεις αιώνες, εκατομμύρια μάρτυρες, αντιστάθηκαν σε αυτό που όλοι ακολουθούσαν, είτε από φόβο, είτε ενσυνειδήτως. Και οι μάρτυρες προέβαλαν με σταθερότητα την πίστη τους στο Χριστό και στην Αγία μας Εκκλησία. Και έδωσαν το αίμα τους γι' αυτό και ομολόγησαν Ιησούν Χριστόν, εσταυρωμένον και αναστάντα. Έτσι καλούμεθα κι εμείς αδελφοί μου, με νυφαλιότητα, χωρίς πνεύμα μυσαλλοδοξίας, χωρίς διάθεση επιθετική είναι των άλλων ανθρώπων. Ο καλύτερος τρόπος και εκείνους, αν μπορεί να γίνει αυτό, να τους επηρεάσουμε, είναι η δική μας συνέπεια ως Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτό είναι το καλύτερο κήρυγμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί. Πολύ λίγο πιάνουν τα λόγια, έως καθόλου, όταν το παράδειγμά μας δεν συμβαδίζει με αυτά τα οποία λέμε στους ανθρώπους και πολύ περισσότερο διδάσκουμε στους ανθρώπους. Γι' αυτό και ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα που διαβάζεται σε ιεράρχες είναι «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Αυτός που όχι μόνο θα διδάξει, αλλά θα πράξει αυτά που διδάσκει, αυτός ενώπιον του Θεού, όχι ενώπιον των ανθρώπων, θα κληθεί μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αδελφοί μου, απόψε κι εσείς συγκεντρωθήκατε σε αυτήν την καθιερωμένη αγρυπνία, σε αυτόν τον ναό που με τους καλούς σας ιερείς, τους εκλεκτούς και διακεκριμένους και γνωστούς σε όλη την εκκλησιαστικό χώρο της Ελλάδος, για ένα μοναδικό έργο που επιτελείται σε αυτό το ναό, ένα σπάνιο έργο, ένα πνευματικό έργο με διαστάσεις απίστευτες επί καθημερινής βάσεως και όλοι εντυπωσιαζόμεθα για αυτό που γίνεται. Και ταπεινά και εγώ αδελφικά θα ήθελα να συγχαρώ τους πατέρες εδώ και εξαιρέτως τον πατέρα Γεώργιο που είναι τόσα χρόνια εδώ και διακονεί και έχει ζήλο ιερό. Εσείς λοιπόν απόψε σε αυτή την αγρυπνιούλα, τη μικρή, κάνατε τη θυσία να βρεθείτε εδώ, να συμπροσευχηθούμε, να μετάσχετε στην ευχαριστιακή σύναξη και να παρακολουθήσετε αυτά τα απλά λόγια που απευθύνω στην αγάπη σας με την προτροπή και την πρόσκληση του αγαπητού πατρός Γεωργίου, αλλά και την αδελφική αγάπη πάντοτε και ευγένεια και επίνευση του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου σας κυρίου Σεραφείμ. Εσείς λοιπόν αδελφοί μου, απόψε που καταβάλλατε αυτόν τον κόπο, ας κάνετε και ας κάνουμε όλοι μια θερμή προσευχή στον Κύριο, να μας εμπνέει το παράδειγμα των Αγίων Διονυσίου και Ιεροθέου, στο μετέχμιον γίνεται η αγρυπνία μεταξύ των δύο ορτών, Διονυσίου και Ιεροθέου, και έχουν πολλά κοινά στοιχεία οι δύο Άγιοι, να σταθούμε σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη μας, όπως εκείνοι, και να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας και να ακολουθούμε πάντοτε, έστω κι αν ο περίγυρος και οι συνθήκες είναι αντίξωες. Εκείνοι και οι Άγιοι μας και η Παναγία μας κυρίως θα μας ενισχύουν στην προσπάθεια αυτή
να φτάσουμε νικητές μέχρι το τέλος. Αγαπητοί φίλοι, τηλεθεατές, εδώ ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα ακούσαμε ομιλία για τον ιερόθεο τον Αριοπαγίτη, τον πρώτο επίσκοπο των Αθηνών, τον οποίο η Εκκλησία μας γιορτάζει μέσα στην εβδομάδα 4 του μηνός Οκτωβρίου. Ο μιλητής για μας ήταν ο ιερουργός στην Ιερή Ακολουθία, στην Αγρυπνία που έγινε για τον Άγιο Ιερόθεο τον Αριοπαγίτη, ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Παρονοξίας κύριος Καλλίνικος. Μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον αδελφό και συλλειτουργό πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο και την δική του δράση, ενωρία εν δράση δηλαδή, από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στον Πειραιά. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο την ίδια πάντα ώρα. Και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Σύγησε πια, μα εσύ δεν γεννήθηκε. Παρακοιμάσαι.